στη Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επικρατεί του Βαγγέλη Μεϊμαράκη με διαφορά 5 μονάδων. Οι πρώτες κινήσεις του νέου Προέδρου και οι πρώτες αντιδράσεις της κυβέρνησης και των κομμάτων. Ο ρόλος του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά. Άλλος από την απόφαση της κυβέρνησης για απελευθέρωση της αμοιβής στους διοικητές των κρατικών οργανισμών. Για λόγους ισοτιμίας μιλάει η κυβέρνηση. Μόνο με το πλαστικό χρήμα θα χτίζεται το αφορολόγητο, ενώ οι χάρτινες αποδείξεις θα χρησιμεύουν μόνο ως λαχνή για δώρα από το δημόσιο. Ωστόσο, καταναλωτές και επιχειρηματίες επισημαίνουν στο ΣΤΑΤ πολλά θολά σημεία στη χρήση των πιστωτικών καρτών. Άνθρωπο κυνηγητό στη Βόρειο Ελλάδα για τον εντοπισμό του άνδρα που κατακρεούργησε τη γυναίκα του και άρπαξε το παιδί τους. Πού οδηγούν τα ευρήματα των αστυνομικών στη Χαλκιδική. Απευθεία σύνδεση. Η επιστροφή του Λεωνάρντο Ντικάπριο και η διάσωση του Ματ Ντέιμον σάρωσαν τα βραβεία στις χρυσές σφαίρες. Έλαμψε η Τζένιφερ Λόρενς, ενώ την παράσταση έκλεψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ο θρύλος David Bowie έχασε την μάχη με τον καρκίνο στα 69 του χρόνια, βυθίζοντας στη θλίψη τα εκατομμύρια των πιστών οπαδών του. Συγκλονίζουν τα μηνύματα της συζύγου αλλά και διάσημων καλλιτεχνών στα social media. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο ένατος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε για ανανέωση του κόμματος με σεβασμό στην ιστορία αλλά και με βάση τη σύγχρονη πραγματικότητα. Θα τα σχολιάσουμε όλα αναλυτικά με τον εκδότη της Real News, Νίκο Χατζηνικολάου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Προηγουμένως όμως, να δούμε την κάρτα με το οριστικό αποτέλεσμα. Ψήφισαν 334.752. Τα έγκυρα ήταν 330.521 ψηφοδέλτια, τα άκυρα 3.077 και τα λευκά 1.154. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 173.297 ψήφους και ποσοστό 52,43%. Και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης πήρε 157.224 ψήφους και ποσοστό 47,57%. Θα παρακολουθήσουμε τώρα το ρεπορτάζ με όλο το χρονικό των εξελίξεων. Θα επιχειρήσουμε να ανανεώσουμε δημιουργικά τη Νέα Δημοκρατία. Με απόλυτο σεβασμό στην παράδοσή της, αλλά αντιλαμβανόμενη και την πραγματικότητα των καιρών. Οι πολίτες ψήφισαν για δημιουργική ανανέωση και ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία και πάλι να ανακαλύψει τις βασικές αξίες που με τόσο συνέπεια υπηρέτησε. Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραλαμβάνοντας επισήμως τα καθήκοντα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας το μεσημέρι. Μίλησε αμέσως για ανανέωση, όπως υποσχόταν και προεκλογικά. Λίγο νωρίτερα είχε γίνει δεκτός με επιφημίες, φτάνοντας στη Συγκρού. Μόλις έγινε γνωστή η νίκη του χθες το βράδυ, στην πρώτη του δήλωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα. Ο σκοπός μας είναι ένας. Να εκφράσει η Νέα Δημοκρατία όλες τις δυνάμεις του τόπου που βρίσκονται απέναντι στο λαϊκισμό μιας ανίκανης κυβέρνησης. Χθες το βράδυ δεκάδες οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη τον υποδέχτηκαν με αγκαλιάς και φιλιά στο γραφείο του στην Οδό Χαλκονδύλη. Οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας είχαν γεμίσει ασφυκτικά τους χώρους των γραφείων του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος χαμογελαστός τους χαιρετούσε και τους έσφυγε τα χέρια. Όμως, πρώτη κίνηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας πριν ακόμα πάει στη Χαλκονδύλη ήταν να περάσει από το σπίτι του πατέρα του στη Ριγίλης, όπου είχε φωτογραφήθηκε μαζί του. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνεχάρη τηλεφωνικά χθες το βράδυ ο αντίπαλός του Βαγγέλης Μεϊμαράκης και του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύτηκαν και με ακολούθησαν σε αυτή την πορεία. Τα συγχαρητήριά του έδωσαν τηλεφωνικά στον νέο Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε ψηφίσει για Πρόεδρο Δημοκρατίας, και ο Αλέξης Τσίπρας. Με τον Πρωθυπουργό συμφώνησαν μάλιστα να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα. Στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου πάντως σχολίαζαν. Επιβεβαιώθηκε η ισχύ της οικογενειοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει προσκολλημένος στο νεοφιλελεύθερο δόγμα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα τηρήσει απέναντι στα ακροδεξιά στηρίγματά του, χωρίς τα οποία δεν θα είχε εκλεγεί. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη πήραν τηλέφωνο χθες το βράδυ για να τον συγχαρούν και ο Κώστας Καραμανλής αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Και τους δύο θα τους δει διαδοχικά αύριο το μεσημέρι στα γραφεία του στη Βουλή. Μία από τις προτεραιότητες του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας είναι η διοργάνωση συνεδρίου στα τέλη Φεβρουαρίου ή τον Μάρτιο. Τα κόμματα πάντως υποδέχτηκαν με διαφορετικά συναισθήματα την εκλογή Μητσοτάκη. Με τις απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη μας χωρίζει άβυσος.
Οι νεοφιλελεύθερες εξάλλου αντιλήψεις εφαρμόζονται καθημερινά και από αυτή την κυβέρνηση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ασφαλιστικό. Μπράβο σου, ελπίζω να στρέψεις το καράβι σε προοδευτικές όχθες. Τώρα είναι η μεγάλη ώρα ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στη δημιουργία μιας κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής, αποτελούμενη από τεχνοκράτες, η οποία θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με τις αρχές τους αποτελούν τον μόνο συνεχιστή της πορείας που χάραξε και εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκο, είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του outsider ακόμα και 2 ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Πολλοί μιλήσαν για ανατροπή, όμως θυμάμαι από αυτό το δελτίο και εσύ είχες πει πως όταν ξεκινά μια εκλογή, συγκεκριμένη εκλογή, ξεκινά από μηδενική βάση. Αυτό είχα πει στις 21 Δεκεμβρίου, την επομένη δηλαδή του πρώτου γύρου, ότι κάθε εκλογή έχει τους δικούς της κανόνες και ξεκινά από μηδενική βάση. Αποδείχθηκε αυτό, ότι ο δεύτερος γύρος των εκλογών είχε μια άλλη εντελώς διαφορετική λογική από αυτήν του πρώτου γύρου, στην οποία είχε προτεύσει τότε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, με 10 μονάδες μάλιστα διαφορά από τον δεύτερο, δηλαδή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά αυτή υπερκαλύφθηκε στο δεύτερο γύρο, και αυτό όχι μόνο γιατί υποστήριξε ανοιχτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης, ή υποστήριξε χωρίς δημόσιες δηλώσεις αλλά εξίσου αποτελεσματικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Υπερκαλύφθηκε κυρίως γιατί φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια πιο συγκροτημένη και πιο πολιτική υποψηφιότητα. Ήταν εκείνος εκ των υποψηφίων που από την αρχή παρουσίασε πολιτικές θέσεις, όχι μόνο για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, αλλά και για τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα της παράταξής του. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι διέκρινε από την αρχή ότι το όνομά του δεν ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του. Και έτσι το εξαφάνισε στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου, παίζοντας πιο έντονα με το μικρό του όνομα, ο Κυριάκος, και όχι ο Μητσοτάκης. Και αυτό για να απομακρυνθεί από τις κόντρες, τις τριβές, τα προβλήματα που κουβαλάει το όνομά του διαχρονικά στη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω άλλωστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας, από αυτήν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα και δεν έφυγε ούτε όταν η Ντόρα Μπακογιάννη, μετά τη σύγκρουσή της, μετά τη διαγραφή της από τον Αντώνη Σαμαρά, είχε κάνει το δικό της κόμμα, τη Δημοκρατική Συμμαχία. Τώρα, αν κάτι ακόμη μπορούμε να πούμε για αυτή την εκλογή, είναι ότι έκανε ό,τι μπορούσε και η άλλη πλευρά για να χάσει. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης κατηγορείται εντός εισαγωγικών από πολλούς εξ εκείνων που τον υποστήριξαν ότι δεν έκανε ιδιαίτερες προσπάθειες προς τη θετική κατεύθυνση, να στείλει ένα θετικό μήνυμα. Αλλά ότι αντίθετα, ιδίως μετά την Κυριακή εκείνη που δεν κατάφεραν να εκλέξουν πρόεδρο, άνοιξε όλα τα μέτωπα, συγκρούστηκε με όσο περισσότερους μπορούσε, δημιούργησε μια ένταση γύρω από την υποψηφιότητά του που δεν του βγήκε σε καλό. Πολλοί θεωρούν επίσης ότι αυτή είναι και μια πολιτική ήττα του Κώστα Καραμαλή, με την έννοια ότι ο πρώην πρωθυπουργός και μακροβιότερος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας από το 1974 μέχρι σήμερα είχε δώσει έστω και εμέσως την υποστήριξή του στον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, που έχασε τη μάχη της Προεδρίας και αυτή βρέθηκε στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ας μην ξεχνούμε ότι αυτή η κόντρα δηλαδή Καραμανλίδων Μητσοτάκηδων, μπορεί να μην αναβίωσε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, αλλά έχει τις ιστορικές της ρίζες στη Νέα Δημοκρατία. Το σύνθημα για ανανέωση, η υπόσχεση για ανασυγκρότηση του κόμματος, αλλά και η στήριξη από τους Άδωνη Γεωργιάδη και Απόστολο Τζιτζικώστα ήταν κάποια από τα όπλα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την νίκη του. Ας δούμε πώς καταγράφηκαν τα ποσοστά σε περιφέρειες κλειδιά. Μας περιμένει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Είναι μια μεγάλη νίκη χθες. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει ενωμένη και ανανεωμένη. Τα 6 σημεία κλειδιά που του έδωσαν τη νίκη είναι το αίτημα που εξέφρασε για ανανέωση. Παρόλο το τζάκι που χρεώθηκε στον κύριο Μητσοτάκη, η ανανέωση λόγω της φυσικής του πορείας ήταν ισχυρότερη από αυτή του αντιπάλου του. Η στήριξη του Άδωνη Γεωργιάδη και του Απόστολου Τζικώστα. Στη Θεσσαλονίκη η διαφορά ήταν απολύτως ξεκάθαρη. Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε 51,3% εναντί 48,7% του Ευάγγελου Μεϊμαράκη. Καλούμαστε να κάνουμε και πάλι μια μεγάλη και ανοιχτή Νέα Δημοκρατία,
που θα συνομιλεί και πάλι με την κοινωνία. Καθώς η στήριξη του Άδων Γεωργιάδη ήταν ανοιχτή από την αρχή, αρκετοί υποστηρίζουν ότι βοήθησε στα αποτελέσματα στην Αττική, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 57% έναντι 43% του Ευάγγελου Μαϊμαράκη. Δεν είναι μέρα πανηγυρισμών. Εμείς θα πανηγυρίσουμε όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο θα αρχίσει να μειώνει την ανεργία. Βασικά σημεία για την νίκη ανατροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ακόμη η μεταρρυθμιστική του ατζέντα και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παρά τις ενωτικές δηλώσεις στο προσκήνιο, στο παρασκήνιο τον στήριζε, κάτι που φαίνεται και από τα αποτελέσματα στη Μεσσηνία, όπου ο κύριος Μητσοτάκης πήρε 54,3%, ενώ ο κύριος Μαϊμαράκης 45,7%. Συγχαίρω θερμά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την νίκη του. Από αύριο η Νέα Δημοκρατία, ανανεωμένη και ενωμένη, οφείλει να αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες και να κερδίσει οριστικά τη μάχη κατά του λαϊκισμού. Η επικράτηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν καθολική. Παράδειγμα, τα Χανιά, που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό πανελλαδικά. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης πήρε 68,7% έναντι 31,3% του κυρίου Μαϊμαράκη. Σημαντικό ρόλο στη νίκη το έπαιξαν επίσης τα δημοσιεύματα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη και πως ο Κώστας Καραμανλής, που επίσης τον υποστηρίζει, παρασκηνιακά έχει ανοίξει άτυπο διάβλο με τον Τσίπρα, άρα και με τον κύριο Μαϊμαράκη. Ο κόσμος θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει μπει σε μια κινηματική διαδικασία και δεν ακούει συστημικές παροτρύνσεις από όπου και αν προέρχονται αυτές. Στη Β' Αθηνών η διαφορά των ψήφων υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη είναι σχεδόν η συνολική διαφορά ψήφων σε όλη την Ελλάδα, περίπου 16.000. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μητσοτάκης απέσπασε το 60,2% έναντι 39,8% του κυρίου Μαϊμαράκη. Στα εκλογικά τμήματα της Ευρώπης, ο Ευάγγελος Μαϊμαράκης κέρδισε τη μάχη στο Ανόβερο με μόλις 2 ψήφους, ενώ στο Λονδίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικράτησε με το φαραωνικό ποσοστό του 90,44% έναντι του κυρίου Μαϊμαράκη που έλαβε μόλις 9,55%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε και το δίλημα για τον καταλληλότερο ως πρωθυπουργό, καθώς είχε πολιτικό σχέδιο, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και μίλησε για ανασυγκρότηση του κόμματος σε 111 ημέρες. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Νίκο Αρμένη, ο οποίος βρίσκεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Συγκρού και έχει πληροφορίες για τις πρώτες κινήσεις του νέου Προέδρου. Μάρα, κυρίες και κύριοι, όπως λένε συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, ισχύει η δέσμευσή του για αναγέννηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε 111 ημέρες. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει κοινοβουλευτική ομάδα. Εντός της εβδομάδας θα οριστεί νέος εκπρόσωπος τύπου. Θα συναντηθεί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Ενώ, όπως ο ίδιος μας είπε, φεύγοντας, θα δει σύντομα και τον Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Ήδη ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δείχνοντας τον δρόμο και σε άλλους, παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, νέος διευθυντής του κόμματος θα οριστεί ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Εντός της εβδομάδας επίσης ο κύριος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τι θα γίνει με το συνέδριο, πιο πιθανό πια να πραγματοποιηθεί τακτικό συνέδριο νωρίτερα και όχι έκτακτο. Να προσθέσω ότι τον συνεχάρι του κύριου Μητσοτάκη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κύριος Ντόλ, ενώ το πρώτο ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στο εξωτερικό θα γίνει ως ήθιστε στην Κύπρο. Μάλιστα, Νίκο, προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε δύο πράγματα, ανανέωση του κόμματος και σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στον λαϊκισμό και περιμένουν τώρα οι νεοδημοκράτες να δουν με γρήγορες κινήσεις να υλοποιούνται οι υποσχέσεις του και φαίνεται πως ο νέος πρόεδρος αρχίζει να δρομολογεί και τα δύο. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής Κυριάκος Μητσοτάκης, 47 ετών, παίρνει στα χέρια του το πιδάλιο του κόμματος 23 χρόνια μετά τη θητεία του πατέρα του στην ηγεσία της Γαλάζιας Παράταξης. Σπουδαγμένος σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, αγαπάει τον Ολυμπιακό και τα σπορ, ενώ είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του Μαρίκα. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκαν η σύζυγός του Μαρέβα και τα τρία του παιδιά, Κωνσταντίνος, Σοφία και Δάφνη. Ήταν οι δικοί του άνθρωποι, με τους οποίους μοιράστηκε τη χαρά της νίκης. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ πηγαίνει στην οικογένειά μου. Χωρίς την αγάπη τους και τη στήριξή τους δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Είναι ο μόνος ο οποίος έχει την ικανότητα. Την ικανότητα να διαχειριστεί σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα. Έχει τις γνώσεις. Ο νέος πρόεδρος ζήτησε από την οικογένειά του να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία μετά την νίκη του. Νωρίτερα, πριν πάει στο γραφείο του για τα επινίκια, το πρώτο που έκανε ήταν να φωτογραφηθεί με τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα. Ο νέος πρόεδρος είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του Μαρίκα, η οποία δεν πρόφτασε να τον δει στην κορυφαία θέση της Νέας Δημοκρατίας.
η νίκη αυτή είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Και αυτή είναι η μητέρα μου. Αλλά και η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε με το δικό της τρόπο την απουσία της μητέρας τους, ανεβάζοντας στο Facebook μια φωτογραφία των γονιών της, σημειώνοντας: σήμερα μας λείπεις ακόμα πιο πολύ. Ενώ για την νίκη του αδερφού της, παρά το ότι στις αρχές της γαλάζιας προεκλογικής μάχης φέρεται να είχε ταχθεί υπέρ του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, σημείωσε μεταξύ άλλων: Κυριάκο, συγχαρητήρια, πέτυχες μια μεγάλη νίκη. Νίκη αρχών, νίκη των ιδεών μας, νίκη ανανέωσης. Για τη Νέα Δημοκρατία ξεκινάει μια καινούργια σελίδα ενότητας όπου δεν περισσεύει κανείς. Διαδικτυακές ευχές δέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από τον ανιψιό του και περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, Κώστα Μπακογιάννη. Κι όμως υπάρχει ελπίδα. Μπράβο, Κυριάκο μου, για το θάρρος, την αλήθεια, το διαφορετικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρίστευσε στο Κολέγιο Αθηνών και είναι απόφυτος του Χάρβαρντ, όπου σπούδασε κοινωνικές επιστήμες αλλά και του Στάνφορντ στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Έχει δεκαετή θητεία στον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως στη Jays Investment Bank και στην Alpha Venture της Alpha Bank. Από το 2004 εκλέγεται πρώτος βουλευτής στη Β' Αθηνών. Από την πρώτη στιγμή ακολουθεί αυτόνομη πορεία, ενώ δεν ακολούθησε την Ντόρα Μπακογιάννη στην ίδρυση της Δημοκρατικής Συμμαχίας το 2010. Στην κυβέρνηση Σαμαρά έγινε υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, ενώ είναι πολύ εξοικειωμένος με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παίζει μπάσκετ, ποδόσφαιρο, υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, ενώ στα νεανικά του χρόνια του άρεσε το ράφτινγκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει πολύ συχνά μέσα από φωτογραφίες που ανεβάζει την αγάπη του στο θεσμό της οικογένειας. Εδώ τον βλέπουμε με τη γιαγιά του στα βαφτίσια του, σε χειραψία με τον ιδρυτή του κόμματος Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τη μητέρα του την μέρα της αποφύτισής του, σε καλοκαιρινές διακοπές με τον πατέρα του στην αγαπημένη του Κρήτη, αλλά και σε ξέγνιαστες στιγμές με τον αδικοχαμένο θείο του Παύλο Μπακογιάννη. Η είδηση της εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έκανε το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ο Μητσοτάκης θα ηγηθεί ελληνικού αντιπολιτευτικού κόμματος, κάνουν λόγο οι Financial Times, ενώ το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων σημειώνει πως έχει δεσμευτεί να οδηγήσει το κόμμα του προς το κέντρο της πολιτικής κακέρας. Ο μεταρρυθμιστής Μητσοτάκης θα ασκήσει πίεση στον Τσίπρα για το ασφαλιστικό, επισημαίνει το Reuters. Ενώ ο Guardian γράφει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέχτηκε ηγέτης του κεντροδεξιού χώρου, σημειώνοντας πως αποκάλεσε ψεύτη τον Τσίπρα. Η Süddeutsche Zeitung στον τίτλο της αναφέρει «Ο νέος αντίπαλος του Τσίπρα». Νίκο, είναι πολλές οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος είπε ότι χρειάζεται 111 μέρες για να ξεδιπλώσει την στρατηγική του και τις κινήσεις του. Η μεγαλύτερη πρόκληση, κατά τη γνώμη μου, Μάρα, είναι η ισορροπία ανάμεσα στην αντιπολιτευτική τακτική και στην ανάγκη να προχωρήσει μπροστά η χώρα. Εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση. Αν μου ζητούσατε να ξεχωρίσω μία από τις αιτίες που οδήγησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη νίκη, που του έδωσαν την πρωτιά στο δεύτερο γύρο των εκλογών, θα ξεχώριζα αυτή τη συζήτηση που γινόταν τις τελευταίες εβδομάδες για υπόγεια ρεύματα πολιτικής συνεννόησης ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και το περιβάλλον του και τον Κώστα Καραμανλή και το δικό του περιβάλλον. Αυτή η συζήτηση φαίνεται ότι έβλαψε την υποψηφιότητα με Μεϊμαράκη, ο οποίος είχε την υποστήριξη Καραμανλή, και ωφέλησε την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μιλούσε εξ αρχής για μια αντιπολίτευση χωρίς παρασκηνιακούς συμβιβασμούς και συνεννοήσεις, για μια σκληρή και αυστηρή αντιπολίτευση θέσεων και αρχών. Τώρα λοιπόν η δυσκολία για τον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι να σεβαστεί αυτή την διακήρυξή του την προεκλογική, αλλά παράλληλα να μην φτάσει η χώρα στα βράχια. Και το λέω αυτό γιατί έχει μπροστά της η σημερινή κυβέρνηση 4 πολύ κρίσιμα θέματα, στα οποία θα δοκιμαστεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τη στάση που θα τηρήσει στη Βουλή και για το αν θα αναπτύξει θέσεις και προτάσεις πιστικές και για τους φίλους και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και θέσεις και προτάσεις που να πείθουν και τους δανειστές. Μιλώ για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το αγροτικό και τα κόκκινα δάνεια. Από την άλλη μεριά, η άλλη πρόκληση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και εκεί δυσκολίες. Θα πρέπει να ικανοποιήσει τη σαμαρική πτέρυγα που τον στήριξε ένα τμήμα της, ο Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα, και ταυτόχρονα να μην χαλάσει τις όποιες σχέσεις έχει ή θα πρέπει να έχει, για να είμαι ακριβέστερος, με το καραμανλικό μπλοκ. Άλλη μια δύσκολη εξίσωση που έχει μπροστά του να επιλύσει. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, εκεί που κυρίως θα δοκιμαστεί ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι στο να παρουσιάσει ένα συνεκτικό
συγκροτημένο εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη. Το έχει υπενιχθεί ο ίδιος στις προεκλογικές του συνεντεύξεις. Τώρα μένει να το παρουσιάσει και να πείσει τους Έλληνες ότι αυτό το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης είναι ικανό να οδηγήσει τη χώρα στο γύρισμα της σελίδας. Πάρτι έκαναν οι χρήστες στα social media με τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και τον νέο πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα σχόλια άλλοτε είναι καυστικά και άλλοτε με γερή δόση χιούμορ. Το hashtag εκλογές Νουδού μονοπόλησε για περισσότερες από 24 ώρες το ενδιαφέρον στο Twitter. Χθες ήταν στην πρώτη θέση των σχολείων και μόλις ανακοινώθηκε η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, πήρε φωτιά. Πρώτη ήταν Τσίπρα μετά από πολλούς μήνες. Αν γίνει και ο Κυριάκος Πρωθυπουργός, θα είμαστε η χώρα που έχει κυβερνηθεί από Καραμαλή, Μητσοτάκη και Παπανδρέου εις Διπλούν. Τέτοια ανατροπή σε αποτελέσματα είχαμε να δούμε από τα Καλλιστεία που ήταν φαβορή Αλεξανδράτου και νίκησε η Χοψονίδου. Κάποιοι θυμήθηκαν και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ας ακούσω λίγο David Bowie για την νίκη του Κυριάκου. Χαίρεται ο Μητσοτάκης που έγινε αρχηγός και ο καπετάνιος του Τιτανικού χαρούμενος ήταν όταν πήρε τη δουλειά. Οι δεξιοί δεν ξεχνούν τι σημαίνει δεξιά, γι' αυτό έβγαλαν Μητσοτάκη. Όλα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ως βασικό για τον Κυριάκο ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ξέρει αγγλικά. Τσάμπα το φροντιστήριο, Αλέξη μου. Τι εννοείς έχασες, ρε μάγκα? Νίκησε ο Κυριάκος και ακύρωσε ο Βαγγέλης το γλέντι με 42 αρνιά, 20 κοντοσούβλια και το Γιώργο Μάγκα. Η εκλογή του Κυριάκου είναι το πρώτο ελπιδοφόρο μήνυμα που εξέπεμψε η Ελλάδα προς τα έξω εδώ και πολλά χρόνια. Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νικητής ήταν χθες και ο βουλευτής του ποταμιού Γρηγόρης Ψαριανός. Το γιατί και το πώς μόνο ο ίδιος το ξέρει. Η χαρά του ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη που έστειλε και SMS στο νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Συγχαρητήρια. Έσκησες κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και σε μέγιστες και πλήστες αντιξότητες. Πανταχώθεν. Και κέρδισα κι εγώ όλα τα στοιχήματα. Αλλάζουμε θέμα. Λεφτά υπάρχουν για τα δικά μας όμως παιδιά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να απελευθερώσει τις αμοιβές των μελών των διοικήσεων των ΔΕΚΟ, παρέχοντάς τους το δικαίωμα να τις αυξήσουν όσο επιθυμούν. Απτόητη από τις εισβάρωστες καταγγελίες για ευνοιοκρατία και βόλεμα συγγενών και φίλων, εμφανίζεται η κυβέρνηση. Στο τελικό κείμενο του νόμου για τα κόκκινα δάνεια, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, υπάρχει διάταξη που απελευθερώνει το ύψος των αμοιβών των στελεχών όσων ΔΕΚΟ ή ρυθμιστικών αρχών ελέγχει το κράτος. Δηλαδή, εκείνες που το δημόσιο ή το ΤΑΙΠΕΒ έχουν διορίσει την πλειοψηφία των μελών των διοικήσεών τους και ταυτόχρονα κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Αυτή η διάκριση είναι εξοργιστική. Πρόκειται για ΔΕΚΟ όπως ΒΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑ, ΦΟΛΠ, ΟΛΦ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Τι να μου φαίνεται, τίποτα δεν μου φαίνεται σωστό πια. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τα κυβερνητικά στελέχη που διοικούν τους συγκεκριμένους δημόσιους οργανισμούς θα μπορούν να αποφασίσουν τα ίδια για το ύψος των αποδοχών τους. Καλός κακός σήμα. Ένας άμα κάνει και δουλειά, να πάρει και λεφτά. Κυβερνητική πηγή εξηγεί σωστά ότι η διάταξη ήταν επιβεβλημένη για λόγους ισοτιμίας με τα στελέχη των ΔΕΚΟ που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Κυρίως όμως για να δοθεί κίνητρο να αναλάβουν μάνατζερ τους συγκεκριμένους φορείς που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν. Δεν μπορούσε όμως να εξηγήσει γιατί η επίμαχη διάταξη ψηφίστηκε στα μπουλοχτά, ούτε γιατί τα ενδιαφερόμενα στελέχη έπρεπε κατά ανάγκη να διοριστούν από την κυβέρνηση. Αδικίες για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, κρύβει το σχέδιο για το ασφαλιστικό. Ορισμένες διατάξεις μάλιστα ευνοούν την εισφοροδιαφυγή και την ανασφάλιστη εργασία. Πολλοί επαγγελματίες που θα μπορούσαν να μείνουν και 40 και 45 χρόνια όπως μένουν τώρα για να πάρουν σύνταξη, θα φεύγουν νωρίτερα, θα βάζουν το παιδί τους, ίσως τη γυναίκα τους να πάρει και αυτή μια δεύτερη σύνταξη. Και αν δεν υπάρχει αυτό, θα το κλείνουν και τελείως. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα που δείχνουν ότι το σχέδιο Κατρούγκαλου αδικεί όσους έχουν δουλέψει πολλά χρόνια. Ασφαλισμένος με συντάξιμες αποδοχές 600 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης, θα λάβει σύνταξη 485 ευρώ. Κάποιος με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές που έχει δουλέψει 40 χρόνια, δηλαδή τα διπλάσια, και έχει πληρώσει διπλάσιες εισφορές, θα λάβει μόλις 179 ευρώ παραπάνω σύνταξη. Επίσης, το σχέδιο σπρώχνει τους ασφαλισμένους να μην δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 1000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές και 20 χρόνια ασφάλισης θα λάβει σύνταξη 562 ευρώ. Με 600 ευρώ αποδοχές και τα ίδια χρόνια ασφάλισης θα λάβει 485 ευρώ σύνταξη. Δηλαδή, παρά το ότι έχει δηλώσει 400 ευρώ παραπάνω αποδοχές, θα λάβει σύνταξη μόλις 77 ευρώ υψηλότερη.
Άλλο παράδειγμα, κάποιος με αποδοχές 2.000 ευρώ θα λάβει σύνταξη 741 ευρώ. Με 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές θα πάρει 562 ευρώ, δηλαδή μόλις 147 ευρώ επιπλέον. Σε συμβαίνει να μην δηλώνει τίποτα. Τελικά. Και εγώ που ήμουν συνεπής, δεν έχει διαφορά. Η Κομισιονάδια σε την κυβέρνηση που διαδίδει ότι το σχέδιο έχει τύχει θετικής αποδοχής από τους δανειστές. Any speculation, at least for the Commission, as to the position of the Commission on this draft law is pure speculation. Σε θέση μάχης βρίσκονται τα συνδικάτα. Από αύριο και την Πέμπτη δικηγόροι έχουν τριήμερη αποχή. Συλλαλητηρίωση 16 Ιανουαρίου αποφάσισε η ΑΔΔΗ, ενώ στάσεις εργασίας από αύριο ξεκινούν εργαζόμενοι σε τρένα και προαστιακό. Μόνο με πιστωτική και χρεωστική κάρτα θα χτίζεται πλέον το αφορολόγητο, ενώ οι χάρτινες αποδείξεις θα μπορούν να λειτουργούν ως λαχνή σε κληρώσεις ακινήτων και γεωταχή από την εφορία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Υπουργείο Οικονομικών για την κατάθεση στη Βουλή των διατάξεων που αφορούν στο νέο τρόπο που θα δίνεται το αφορολόγητο όριο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Προϋπόθεση για να έχει ένας μισθωτός ή συνταξιούχος αφορολόγητο είναι να δαπανά μέρος του εισοδήματός του με πλαστικό χρήμα. Ο φοροτεχνικός κύριος Γιώργος Χριστόπουλος εξηγεί. Οι φορολογούμενοι πρέπει να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν αποδείξεις, πολύ περισσότερο τώρα που θα δούμε και τη διάταξη με πλαστικό χρήμα, δηλαδή με κάρτα χρεωστική πιστωτική. Για τα εισοδήματα του 2014, μισθωτοί και συνταξιούχοι ήταν υποχρεωμένοι προκειμένου να έχουν αφορολόγητο όριο σε 9.550 ευρώ να συγκεντρώνουν αποδείξεις συνολικής αξίας τουλάχιστον 10% του εισοδήματός τους. Ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ για να καρποθεί το αφορολόγητο όριο θα έπρεπε να συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 2.500 ευρώ. Από φέτος θα πρέπει να δαπανίσει με πλαστικό χρήμα ένα ποσό 8 έως 10.000 ευρώ. Αν δαπανίσει λιγότερα, τότε θα χρεωθεί με περισσότερο φόρο. Θα υπάρχουν όμως κίνητρα για συγκέντρωση αποδείξεων σε χαρτί και από φορολογούμενους που δεν έχουν αφορολόγητο όριο, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι αποδείξεις που θα συγκεντρώνουν θα συμμετέχουν ως λαχνή σε κληρώσεις γιοταχή και ακινήτων, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο. Το ίδιο θα ισχύει και για τους μισθωτούς που θα συγκεντρώνουν περισσότερες αποδείξεις από τις ελάχιστες απαιτούμενες. Νέα αυστηρότερη νομοθετική ρύθμιση για τα αυθαίρετα ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο μελετά να δώσει παράταση με κλιμακούμενα όμως πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που καθυστερούν να τα τακτοποιήσουν. Η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτων σχεδιάζεται να συνεχιστεί και μετά την 8η Φεβρουαρίου που λήγει η προθεσμία, αλλά με υψηλότερα πρόστιμα μέχρι και την κατάθεση της επόμενης νομοθετικής ρύθμισης. Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Τα πράγματα για τα αυθαίρετα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Θα συνδεθούν με την ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου και δεν θα μπορούν να ξεφύγουν υπολεοδομικές παρανομίες. Εκεί θα δείτε και κατεβαθήσεις. Η ρύθμιση αυτή που θα προβλέπει αυστηρότερα χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί 941.000 αυθαίρετα κτίσματα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο αυθαίρετα κτίσματα εκτός ρύθμισης. Όσο για τα έσοδα από την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων έχουν ήδη φτάσει το 1,5 δισευρώ, ενώ έχουν προϋπολογιστεί και άλλα 1,8 δισευρώ προς ίσπραξη. Από τη νέα αυστηρή ρύθμιση εξετάζεται να απαλλάσσονται με κοινωνικά κριτήρια όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Είναι και πολλοί όμως που δεν έχουν μεροκάματο και δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε ένα χιλιάρικο για νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Οπότε εσείς είσαστε όπως? Όπως εγώ τώρα. Κάθομαι, κάνω ένα μεροκάμα τη βδομάδα. Τα κριτήρια μελετάται να είναι το ετήσιο εισόδημα, ο αριθμός των παιδιών ή η ύπαρξη άλλων περιουσιακών στοιχείων του ενδιαφερόμενου. Μελετάται επίσης να υπάρξουν μειώσεις ή εκτός το πρόστιμο ή αποπληρωμή σε δόσεις, μόνο όμως για όσους αποδεδειγμένα δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Άλλασμα ατμόσφαιρα στα ίχνη του άνδρα που κατηγορείται ότι κατακρεούργησε τη γυναίκα του και άρπαξε το παιδί τους, βρίσκονται οι αρχές. Για πρώτη φορά εντόπισαν ένα στοιχείο, το μηχανάκι του, ενώ μεγάλη κινητοποίηση υπήρξε στην περιοχή Τρίκορφο της Χαλκιδικής, όταν βρέθηκε μια παραβιασμένη εξοχική κατοικία. Σας παρακαλώ, μην έρχεστε προς τα εδώ. Μια ακτίδα αισιοδοξίας φάνηκε για λίγο. Όλοι πίστεψαν ότι πατέρας και γιος είχαν διανυχτερεύσει σε αυτό το σπίτι. Βρισκόμαστε στο Τρίκορφο, μια περιοχή 10 χιλιόμετρα μακριά από την Ορμίλια. Εδώ, σύμφωνα με πληροφορίες, πρωινές ώρες, βρέθηκαν κάποια ίχνη από την ασφάλεια. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν τις έρευνες. Αναζητούσαν στοιχεία που θα τους οδηγούσαν στον τετράχρονο Φίβο, το αγοράκι που με την εξαφάνισή του έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα. Αυτή η πόρτα, αν την ανοίξουμε, από μέσα το παράθυρο είναι σπασμένο.
όλα τα πράγματα ανακατεμένα μέσα. Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της αστυνομίας ερεύνησαν το χώρο. Δυστυχώς φάνηκε ότι ο μικρός Φίβος δεν διανυχτέρευσε σε εκείνο το σημείο με τον πατέρα του. 7 χιλιόμετρα πιο κάτω είχε εντοπιστεί χθες το απόγευμα κρυμμένη μέσα σε θάμνους η μηχανή με την οποία διέφυγε ο 34χρονος Αλβανός από το σημείο της δολοφονίας με το παιδί. Ένα μπουφάν που εντοπίστηκε λίγο πιο κάτω και σακουλάκια από κρουασάν διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δικά του. Ήταν πολύ μοναχικός άνθρωπος. Ίσως είχε φίλους προς το κακό. Και πιστεύω ότι έχει και χρήματα μαζί του. Πολίτες από όλη την Ελλάδα τηλεφωνούν στην αστυνομία και δίνουν πληροφορίες, τις οποίες ελέγχει ομάδα 50 αστυνομικών που έχει συσταθεί με αποκλειστικό καθήκον τον εντοπισμό του Φίβου. Αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκα σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός τον έχω ικανό για όλα. Το παιδί για πέμπτη μέρα βρίσκεται όμοιρο στα χέρια του πατέρα του. Του ανθρώπου που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη 40χρονη γυναίκα του μπροστά στα μάτια του άλλου του γιου. Ενός παιδιού μόλις 6 ετών. Το παιδί μεγάλωσε 10 χρόνια. Δεν χαμογελάει πια. Δεν παίζει, δεν κάνει εκείνη τα παιχνίδια που έκανε όταν μας έβλεπε. Ο παππούς του Φίβου κοιτά τους πίνακες που ζωγράφιζε η κόρη του και ακόμη προσπαθεί να καταλάβει πώς έβαλε στη ζωή της έναν άνθρωπο που ήταν ικανός, όπως λέει, να της κάνει τόσο κακό. Η Ραλιολεπίδου βρίσκεται στο τρίκορφο Χαλκιδικής. Θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς Ραλιό υπάρχει ένα νέο στοιχείο. Πράγματι, να ξεκινήσουμε μια τελευταία είδηση, ανεπιβεβαίωτη να πούμε Μάρα, ωστόσο την έχουμε ακούσει από δύο διαφορετικές πηγές ότι έχει εντοπιστεί το σήμα του κινητού του 34χρονου Αλβανού. Σήμερα από το πρωί στο έργο της αστυνομίας για τον εντοπισμό του αγοριού, του ανήλικου παιδιού, έχουν συμβάλει και 10 άτομα από την ομάδα διάσωσης του χαμόγελου του παιδιού, μαζί με 3 σκυλιά μοναδικά, τα οποία έχουν πιστοποιητικά διεθνών οργανισμών που μπορούν να εντοπίσουν πρόσωπα και πράγματα. Η έρευνα γίνεται σε όλη την περιοχή, Ορμήλια, Ψαλκούδια και εδώ στο Τρίκορφο. Οι έρευνες κυρίως εστιάστηκαν και εντάθηκαν περισσότερο στο Τρίκορφο όπου βρισκόμαστε. Έξω από το σπίτι που, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, είχαμε την αίσθηση ότι εδώ είχε διαμείνει μια βραδιά μετά το έγκλημα που φέρεται ότι έκανε ο 34χρονος με το παιδί του. Αυτά τα σκυλιά λοιπόν μάθαμε πως έχουν προκύψει κάποια σημαντικά ευρήματα στην περιοχή αυτή που ακόμη δεν είμαστε θέση να τα ανακοινώσουμε, ενδεχομένως να ανακοινωθούν από τους αρμόδιους τις ερχόμενες ημέρες. Το θέμα είναι πως μάθαμε σήμερα από συγγενικό πρόσωπο της άτυχης κοπέλας πως η γυναίκα φοβόταν για τη ζωή της, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία για αυτό το πράγμα. Ραλιό, να σε ευχαριστήσω και να ελπίσουμε σύντομα να δοθεί επιτέλους μία λύση σε αυτό το θρίλερ. Τώρα, τον τρόμο έζησε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στον Πειραιά όταν χθες το απόγευμα εισέβαλαν στο σπίτι του 5 κουκουλοφόροι και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα. Εδώ, εγώ νόμιζα ότι ήταν τα εγγόνια μου, ήταν έτσι ψηλά και αυτά, και νόμιζα ότι μου κάνανε πλάκα. Αφού όμως άκουσα τη φωνή τους, κατάλαβα ότι δεν είναι αυτά. Μου είπαν η γιαγιά, μην μιλάς, δεν θα σε πειράξουμε. Αυτή τη φορά δεν ήταν μια ακόμα πλάκα που έκαναν τα εγγόνια στην κυρία Άννα, όπως συνηθίζουν, αλλά ήταν η αρχή ενός εφιαλτικού 20λεπτου για εκείνη και το σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Καζανόβα, στην Καλλίπολη του Πειραιά. Όπως βλέπετε, οι 5 κουκουλοφόροι έκαναν το σπίτι άνω κάτω την ίδια στιγμή που είχαν ακινητοποιήσει την 70χρονη και το σύζυγό της που ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Μάλιστα, έκρυψαν και το κινητό της. Εδώ μέσα στο κουτί αυτό κατά πρέπει να κάνω. Τι να κάνω, κινητό του σύζυγου, να μιλήσω, να δω που καλεί και καλούσα κάπου εδώ. Ανέβαινα σε ένα καρεκλάκι, δεν το έβλεπα. Ανοίγω το κουτί εδώ και πάλι μέσα εδώ. Με έπιασε πανικός και έκανα να σηκωθώ, με ξαναρίξαν πάλι κάτω. Λέω την καρδιά μου, φέρανε τα φάρμακα μου, ανοίξανε και το έχω τα κουκιά μου τα φάρμακα. Οι ευγενικοί ληστές μπήκαν στο σπίτι εύκολα, καθώς το ζευγάρι είχε κάνει το λάθος να αφήσει τα κλειδιά έξω από την πόρτα, με αποτέλεσμα οι άγνωστοι να εισβάλλουν ανενόχλητοι. Λοιπόν, φέραν τον σύζυγο σέρνοντας μέσα με το πι γιατί είναι χειρουργημένος, τον ρίξανε κάπου και στην καρέκλα κάθισε και του είπαν κοίτα τη γυναίκα, ας πούμε, για να φοβηθεί να... Την ώρα που οι άγνωστοι έφευγαν από το διαμέρισμα, έπεσαν πάνω στην εγγονή του ηλικιωμένου ζευγαριού, που στο μεταξύ είχε ακούσει τις φωνές του. Για να την ακινητοποιήσουν, τις έβαλαν ένα πιστόλι στην κοιλιά και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν τρέχοντας. Δεν θα φεύγανε, πιστεύω, αν δεν βρίσκανε αυτά που θέλανε. Οι δράστες πήραν κοσμήματα, χρήματα και έφυγαν σαν κύριοι, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να τους εντοπίσουν από τυχόν αποτυπώματα που άφησαν στο διαμέρισμα.
Έντρομοι κάτοικοι της Ηλιούπολης παρακολουθούσαν χθες τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήχθηκαν έξω από τα σπίτια τους ανάμεσα σε οπαδούς του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Είχαν κάτι μεγάλα ξύλα, χτυπιόντουσαν μεταξύ τους. Πόλεμος του λεωφόρου Βουλιαγμένης, φωτοβολίδες, μολότοφ, άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Οι κάτοικοι της Ηλιούπολης παρακολουθούσαν έντρομοι τις εικόνες βίας που διαδραματίζονταν μπροστά στα μάτια τους. Μέσα από τις δυνατές λάμψεις και τον πυκνό καπνό διακρίνονται οι οπαδοί με τα ξύλα στα χέρια να πετάνε τις φωτοβολίδες αδιαφορώντας αν θα τραυματιστεί κάποιος. Μπήκανε στην παιδική χαρά, άρχισαν χτυπιόντουσαν μεταξύ τους, πετάγανε ξύλα, πετάγανε φωτοβολίδες, πετάγανε μολότοφ και η παιδική χαρά είχε γίνει κόκκινη. Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος του αγώνα βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στην τοπική ομάδα και την ΑΕΚ, όταν οι φίλοι της Ένωσης που αποχωρούσαν πεζοί από το γήπεδο συνεπλάκησαν με οπαδούς του Ολυμπιακού που κατευθύνονταν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό. Μέσα σε λίγα λεπτά η οδός Τζαβέλα μετατράπηκε σε ένα πεδίο μάχης. Οι νεαροί χτυπιόντουσαν μεταξύ τους με μανία, χρησιμοποιώντας ξύλα ακόμη και πέτρες. Μάλιστα σε κάποιο σημείο έσπασαν και ένα μηχανάκι. 15 φορές πηγαίνανε και ερχόντουσαν. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και μετά από λίγη ώρα έφτασε στο σημείο της συμπλοκής ισχυρή δύναμη των ΜΑΤ. Από τον Πετροπόλεμο και τα χτυπήματα τραυματίστηκαν 3 άτομα, ευτυχώς ελαφρά. Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις σε όλα τα καταστήματα. Οι καταναλωτές βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να κάνουν έρευνα τιμών, ενώ χιλιάδες έμποροι περιμένουν να ζεστάνουν τα άδεια ταμεία τους. Οι βιτρίνες των καταστημάτων έβγαλαν τα γιορτινά τους και φόρεσαν τα εκπτωτικά τους. Η μείωση των τιμών ξεκίνησε σε όλη την χώρα. Έρευνα κάνουμε κι εμείς και εντάξει, ό,τι βρούμε και μας αρέσει το παίρνουμε. Καλές τιμές. Εντάξει, μπορεί να κινηθεί δηλαδή τώρα ο κόσμος να κάνει τα ψώνια του. Κοιτάς πρώτα, βλέπεις τι παίζει, τι σου αρέσει. Και μετά έρχεσαι και ψωνίζεις. Είναι γεμάτα τα μαγαζιά. Κάνατε έρευνα αγοράς πριν ψωνίσετε? Πριν τις γιορτές. Είχα κάνει. Δηλαδή. Ναι, είχα στα μπάρι, οπότε ήξερα και τι θα πάρω. Εκπτώσεις ύψους έως και 70% και σύμφωνα με αρκετούς καταστηματάρχες, δεν αποκλείεται τα ποσοστά των φετινών μειώσεων επί των αρχικών τιμών να κάνουν ρεκόρ τόσο στα είδη ένδυσης και υπόδησης, όσο και σε αξεσουάρ, είδη σπιτιού, λευκά είδη και έπιπλα. Αυτό το φορεματάκι ήταν 15 ευρώ και έχει 9,99. Ένα πάρα πολύ καλό φόρεμα, όλο δεντέλα, είναι προσφορά. Καλό είναι να βλέπουμε τα καρτελάκια, την αρχική τιμή και την εκπτωτική τιμή. Αυτό από 14,90 πήγε στα 9,90 και σήμερα το πήγαμε στα 7,99 και έχει τα δύο τεμάχια στα 15 ευρώ. Αυτή η μπλουζίτσα ήταν στα 14,90 και πήγε στα 9,90. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις παρακάτω Κυριακές του 2016. 17 Ιανουαρίου, 24 Απριλίου, 8 Μαΐου, 17 Ιουλίου, 6 Νοεμβρίου, 11 Δεκεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου. Με αφορμή την υπόθεση του Βασίλη Παπακοσταντίνου και της αμοιβής που εισέπραξε για τη συναυλία του στην Ξάνθη μέσω Βουλγαρίας, βγαίνει ξανά στη δημοσιότητα το θέμα της φορολόγησης στην Ελλάδα. Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις έχουν ανοίξει αφημείς στη γείτονα χώρα για να γλιτώσουν από την υπερφορολόγηση. Έλληνες επιχειρηματίες και στο σύνολό της ελληνική κοινωνία βρίσκονται μέσα σε έναν απίστευτο κλοιό φορολογικής εξόντωσης. Όπως βλέπετε σε site στη Βουλγαρία, το κόστος για να ανοιχτεί επιχειρηματικό αφημί είναι μόνο 430 ευρώ. Αντιθέτως στην Ελλάδα ξεκινά από τα 500 και φτάνει τα 1000 ευρώ. Η διαδικασία εύκολη και γρήγορη και οι οδηγίες στα ελληνικά. Χιλιάδες επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες πλέον απολαμβάνουν τα ωφέλη της μεταφοράς. 10% μόνο η εφορία στη γείτονα χώρα σε σχέση με την Ελλάδα που φτάνει έως 40%. Όμως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα ναι μεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εκτός Ευρωζώνης. Μάλιστα για να ανοιχθεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου. Συγκριτικά όπως βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα η Βουλγαρία αποτελεί φορολογικό παράδεισο. Ενδεικτικά για μεικτά κέρδη 20.000 ευρώ στην Ελλάδα ο ετήσιος φόρος είναι 5.200 ευρώ. Ενώ στη Βουλγαρία 2.000 ευρώ. Ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα 5.400 ευρώ. Στη Βουλγαρία 850 ευρώ. Κόστος αυτοκινήτου 2.000 κυβικών στην Ελλάδα 1.000 ευρώ. Στη Βουλγαρία 290 ευρώ. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μίλησε για το θέμα και ξεκαθάρισε πως εάν γνώριζε αυτή τη διαδικασία θα αντιδρούσε. Ιδέα δεν είχα ειλικρινά. Ξέρω να ξεχωρίζω τι είναι το τίμιο, πώς το λένε, το νόμιμο από το ηθικό.
Αν το ήξερα, ειλικρινά σας λέω, θα είχα αντιδράσει. Ο Βασίλης Μακουσταντίνου έκανε και χιούμορ, βουλγάρικο. Σε αυτή την παράσταση πήραμε σκηνοθέτη από τη Βουλγαρία. Παντελή Βούλγαρη, το λένε, είχαν γνωριμίες. Όποιος βρει το φλουρί, να το επενδύσουμε στη Βουλγαρία. Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καυτηρίασαν την υπόθεση. Μια φορά μου είχες πει, δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Όταν παίρνεις λεφτά δίχως φόρο, η χαρά είναι μεγάλη. Και όσα λέβα σου έχω στείλει, είναι από μένα το Βασίλη. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει μύτη και ως φρένεται τις φορολογικές ευκαιρίες. Φήμες λένε ότι η μύτη του Παπακοσταντίνου είναι τόσο μεγάλη γιατί έλεγε 65 χρόνια ότι είναι αριστερός. Μπουργκάς, μπουργκάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Όπως μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας που εισέπραξε τα χρήματα για λογαριασμό του Βασίλη Παπακοσταντίνου, δεν είναι ο μόνος Έλληνας καλλιτέχνης που πληρώνεται μέσω άλλης χώρας για να γλιτώσει την εφορία στην Ελλάδα. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Παγκόσμια συγκίνηση για το θάνατο του David Bowie, θρύλου της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 69 ετών, μετά από 18 μήνες όπου αθόρυβα έδωσε μάχη με τον καρκίνο. Space Odyssey 1969, η αρχή του θρύλου David Bowie. Το 1972 έκανε θράψη με το ανδρόγυνο alter ego του Ziggy Stardust. Οι επιτυχίες και οι μεταμορφώσεις εξακολούθησαν. Ποιος δεν χόρεψε αυτό το τραγούδι τη δεκαετία του 80 ή αυτό. Ήταν ένα διαχρονικό είδωλο μπροστά από την εποχή του. Το πραγματικό του όνομα ήταν David Robert Jones, αλλά το άλλαξε γιατί υπήρχε ο David Jones των Monkeys. Μουσική ιδιοφυΐα έφερε επανάσταση συνδυάζοντας μουσική με θέαμα. It's a struggle to understand how I'm no longer 20. I just went on and on and on and suddenly I'm 56. Ασχολήθηκε με το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ο άνθρωπος που έπεσε στη γη το 1976. Καλά Χριστούγεννα κύριε Lawrence το 1983, αλλά και το πιο πρόσφατο Zoolander. Με καριέρα πάνω από 4 δεκαετίες πούλησε 140 εκατομμύρια άλμπουμ. Το τελευταίο, το Black Star, έμελε να είναι ο αποχαιρετισμός του. Κυκλοφόρησε ανήμερα των γενεθλίων του, 2 ημέρες πριν το θάνατό του από καρκίνο, με τον οποίο πάλευε επί 18 μήνες. Το τραγούδι Lazarus, προφητικό. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. Το 2003 αρνήθηκε να δεχτεί από τη Βασίλισσα Ελισάβετ τον τίτλο του υπότη. Η προσωπική του ζωή, πολυτάραχη. Παρά τις φήμες ότι ήταν αμφισεξουαλικός, παντρεύτηκε 2 φορές. Την Άντζι Μπόουι και το σούπερ μόντελ από τη Σομαλία Ιμάν. Απέκτησε 1 παιδί από κάθε γάμο. Η παγκόσμια μουσική βιομηχανία θρυνεί για το χαμό του. Σοκαρισμένη και βαθιά θλιμμένη οι Rolling Stones. Η φιλία του David ήταν το φως της ζωής μου, έγραψε ο Iggy Pop. Άλλαξε τη ζωή μου. Είμαι τυχερή που σε γνώρισα, λέει η Μαντόνα. Μια δημιουργική ιδιοφυΐα, ο David Beckham. Ακόμη και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ευχαρίστησε τον Bowie επειδή βοήθησε να πέσει το τείχος του Βερολίνου με το μυθικό Heroes, ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν της περίοδου του ψυχρού πολέμου. Η Iman του κρατούσε το χέρι ως την τελευταία στιγμή και έγραψε στο Instagram. Θα σε αγαπώ μέχρι να πεθάνω. Θα σε βρω στον ουρανό απόψε. Χρόνια πολλά, κύριε Bowie. Λάμψη αστέρων, συγκίνηση και απρόοπτα στις χρυσές σφαίρες. Μεγάλος νικητής της βραδιάς η ταινία The Revenant του Αλεχάνδρου Ιαρίτου με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο να παίρνει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. And the Golden Globe goes to Leonardo DiCaprio. Με το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στα χέρια, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο βρίσκεται μία ανάσα από το πρώτο του Όσκαρ. What an incredible honor. That meant a lot. Ήταν η βραδιά της ταινίας The Revenant. Ο Αλεχάνδρο Ιαρίτου έφυγε με τα βραβεία καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Leo, you are the guy, the best experience of my life. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο περπάτησε μόνος του στο κόκκινο χαλί, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τον θέλουν να έχει χωρίσει με το μοντέλο και ηθοποιό Κέλλι Ρόρμπαχ. My pops is with me. Αυτή η αγκαλιά μας γύρισε πίσω σχεδόν 2 δεκαετίες από τότε που οι δυο τους αγκαλιαζόντουσαν στην πλώρη του Τιτανικού. Η Kate Winslet δεν μπορεί να πιστέψει πως κέρδισε το βραβείο του δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ταινία Steve Jobs. Okay, sorry, just take a minute. Thank you so much to the Hollywood Foreign Press. Is this really happening?
Επική πάντως ήταν η αντίδραση του Λεωνάρντο Ντικάπριο όταν τον σκούντιξε κατά λάθος η Lady Gaga. Τρόμαξε. Η τραγουδίστρια συγκινήθηκε όταν κέρδισε τον δεύτερο γυναικείο ρόλο για την κόμισσα που ερμηνεύει στο American Horror Story. Είναι η πρώτη της κινηματογραφική απόπειρα. One of the greatest moments of my life. Η pop star εμφανίστηκε αλλά Marilyn Monroe στο πλευρό της ο σύντροφός της Taylor Kinney, τον οποίο δεν σταμάτησε να φιλά. Το ίδιο διαχειτικός ήταν και ο Will Smith με την σύζυγό του. And the Golden Globe goes to Jennifer Lawrence. Joy. Η Jennifer Lawrence πήρε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Joy. Τις εντυπώσεις έκλεψε το κόκκινο μάξι φόρεμά της με τα κοψίματα στη μέση. Sylvester Stallone. Όλοι στην αίθουσα σηκώθηκαν όρθιοι όταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε παρέλαβε το βραβείο καλύτερου δεύτερου αντρικού ρόλου για την ταινία Creed. I want to thank my imaginary friend Rocky Balboa for being the best friend I ever had. I am two-time Golden Globe winner Jim Carrey. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Jim Carrey 4 μήνες μετά την αυτοκτονία της πρώην συντρόφου του. Έδωσε στο Matt Damon τη χρυσή σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου σε κομμωδία για το ρόλο του στην ταινία The Martian. Επίσης, η Brie Larson κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού σε δράμα για την ταινία Room. Thank you so much. Οι παγέτες φαίνεται πως είχαν την τιμητική τους. Η Kate Hudson προτίμησε το χρώμα της άμμου, η Julian Moore το μπλε και η Rosie Huntington το χρυσό. Εκείνο βέβαια που τράβηξε τα βλέμματα όλων ήταν το διαμαντένιο μονόπετρο στο χέρι της. Αυτό το καρέ επιβεβαίωσε τον αραβόνα της με τον Jason Statham. Ερωτευμένοι εμφανίστηκαν και η Jennifer Lopez με τον Casper Smart. Υπήρχαν βέβαια και οι κεντρικές εμφανίσεις όπως αυτή του Dennis O'Hare. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με κοστούμι, ψιλοτάκουνα και βαμμένα νύχια. Όλα αυτά με αφορμή τον ρόλο του ως transsexual στο American Horror Story. Να δούμε τώρα άλλες εικόνες από τον κόσμο, ξεκινώντας από τις πρόβες για το διασημότερο καρναβάλι του κόσμου, αυτό του Ρίο στη Βραζιλία. Μουσικοί, χορευτές και άλλα μέλη της Ένωσης του νησιού, μιας δηλαδή από τις 12 σχολές χορού Σάμπα που παίρνουν μέρος κάθε χρόνο στην εντυπωσιακή παρέλαση στο Σαμπαδρόμιο του Ρίο, έκαναν την πρώτη τους πρόβα ένα μήνα πριν το εντυπωσιακότερο καρναβάλι του κόσμου. Το καρναβάλι φέτος θα είναι αφιερωμένο σε Ολυμπιακούς αγώνες που θα γίνουν στο Ρίο το καλοκαίρι. Os deuses olímpicos vêm para o Rio de Janeiro para conhecer a cidade que vai sediar as próximas Olimpíadas. Então eles se apaixonam pela cidade e transformam o Rio de Janeiro no Olimpo. Οι πρόβες του καρναβαλιού τραβούν όμως και πολύ κόσμο που δεν μπορεί να διαθέσει τα χρήματα για να αγοράσει τα πανάκριβα εισιτήρια της επίσημης παρέλασης. Αυτό το συμπαθέστατο μωρό σταματά να κλαίει μόνο μόλις ακούσει τον εμβληματικό ύμνο της ταινίας Star Wars. Ο μπαμπάς του μωρού, πως ήταν δραστηριότυπος στο ίντερνετ με την αντίδραση του γιού του την περασμένη Πέμπτη και μέχρι σήμερα έχει γίνει viral. Η μέρα χωρίς παντελόνια ήταν η χθεσινή στα μετρό των δυτικών μεγαλοπόλεων. Από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο και από το Βουκουρέστιο στο Βερολίνο έβγαλαν τα παντελόνια τους και επιβιβάσκαν στα βαγόνια του μετρό. Στο Λονδίνο περίπου 500 νέοι και νέες μπήκαν στο μετρό χωρίς παντελόνια. Στη Νέα Υόρκη στο Χάπενικ έλαβαν μέρος χιλιάδες κάτοικοι της πόλης. Ανάλογη εκδήλωση όμως έγινε και στο Βερολίνο. Σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του Σαλάχ Αμπντεσλάμ, του καταζητούμενου τζιχαντιστή για το μακελιό στο Παρίσι. Περισσότερα θα μας πει τώρα ο Γιώργος Βλαβιάνος. Πράγματι, Μάρα, το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα αυτές τις φωτογραφίες. Φαίνεται ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ άνετος να περπατάει στους χώρους πρατηρίου βενζίνης μαζί με το φίλο του Μοχάμεντ Αμρί, ενώ ο τρίτος της παρέας, θα το δούμε σε λίγο, Χαμζά Ατού, βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητό τους. Είναι οι πρώτες και τελευταίες φωτογραφίες του καταζητούμενου τρομοκράτη μετά το μακελιό στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου. Τραβήθηκαν κοντά στα σύνορα Γαλλίας και Βελγίου. Το θέμα της τρομοκρατίας είναι κάτι που θα μας απασχολεί από εδώ και μπρος, δυστυχώς. Μάρα, σήμερα στη Βαγδάτη ένοπλοι πήραν ομήρους σε εμπορικό κέντρο, αφού πρώτα ανατείναξαν παγιδευμένο όχημα. Η ομηρία τελείωσε με επίθεση των Ιρακινών δυνάμεων, με 18 νεκρούς και 50 τραυματίες. Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος, Μάρα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Πίσω στα δικά μας, με ιώσεις αναπνευστικού και γαστρεντερίτιδας πέρασαν τις γιορτές οι περισσότεροι Έλληνες. Ενώ σύμφωνα με το Κελπνό, η εποχική γρήπη θα κάνει αισθητή την εμφάνισή της και αυτό το μήνα.
Ένα φτέρνισμα από κάποιον που πάσχει από τον ιό της γρήπης ή έχει κάποια άλλη ίωση μπορεί να σας καθυλώσει στο κρεβάτι με συνάχη, βήχα, πονόλεμο, πυρετό, κομάρες, ακόμα και διάρρεια. Διαπιστώνουμε όμως τις τελευταίες εβδομάδες αύξηση κρουσμάτων, λοιμόξεων, ανωτέρου αναπνευστικού και γαστρεντερικού. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για απλές ισογενείς λοιμώξεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Κελπνό, το επιδημικό κύμα είναι σε έξαρση τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο, με την κορύφωση της δραστηριότητας να συμβαίνει το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό όλα τα στελέχη της γρήπης τύπου Α, Ι1Ν1 και Ι3Ν2 και Β, ενώ τα σοβαρά κρούσματα γρήπης που χρειάζονται νοσηλεία σε μονάδα εντοτικής θεραπείας οφείλονται ακόμα κατά κύριο λόγο στο πανδημικό στέλεχος Α, Ι1Ν1. Έχουμε γαστρεντερίτιδες τον τελευταίο καιρό. Έχουμε τη γρήπη η οποία έχει αρχίσει και εμφανίζει κρούσματα και όσο πάει θα κορυφώνεται. Ο εμβολιασμός, ακόμα και τώρα, η σωστή υγιεινή και το καλό πλύσιμο των χεριών, η χρήση αντιϊκών φαρμάκων στα άτομα με συμπτωματολογία χωρίς να είναι αναγκαία η εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρήπης, η αποφυγή κλειστών χώρων και η αποφυγή έκθεσης των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς όταν νοσούν μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ιώσεων αλλά και της γρήπης. Το τελευταίο αντίο είπαν στην Άννα Συνοδεινού συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και πολιτικοί. Η ατμόσφαιρα στο κημητήριο του Βύρωνα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Το τελευταίο χειροκρότημα για μια μεγάλη κυρία του θεάτρου. Πλήθος κόσμου το μεσημέρι αποχαιρέτησε την Άννα Συνοδεινού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η Συνοδεινού ήταν πρωταγωνίστρια πραγματική και στο θέατρο και στη ζωή. Στήριζε τους νεότερους, συμμεριζόταν τα προβλήματα όλων και είχε απόλυτη αποτελεσματικότητα. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, χωροστατούντος στο Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου. Η Άννα Συνοδεινού υπήρξε μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Η Ζωή Λάσκαρη, η Μιμή Ντενίση, η Δήμητρα Ματσούκα, η Άννα Βαγενά, ο Κώστας Πρέκας, αλλά και πολιτικοί όπως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο προσωπικός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής, ήταν εκεί για να τιμήσουν μια μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό. Σήμερα αποχαιρετούμε την τελευταία μεγάλη θεατρίνα. Σήμερα αποχαιρετούμε την κορυφαία της Επιδαύρου. Η Άννα Συνοδεινού υπηρέτησε το θέατρο για περισσότερα από 60 χρόνια και ήταν μία από τις κορυφαίες πρωταγωνίστρες της Επιδαύρου, έχοντας ενσαρκώσει τις περισσότερες ηρωίδες της ελληνικής τραγωδίας. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Θοδωρή Σουκ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα της Καλονής με τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται απόψε η 17η αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας στη Μυτιλήνη είναι 1-0 υπέρ των πράσινων. Χθες ο Ολυμπιακός νίξε 3-1 το Λεβαδιακό και πέτυχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Το ρεκόρ των 16 σερί νικών που κρατούσε από τη σεζόν 2005-2006 από την ομάδα του Trot Solid έσπασε χθες ο Ολυμπιακός που νίξε 3-1 το Λεβαδιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη και διεύρυνε στα 17 μάτς το απόλυτο σερί του στο πρωτάθλημα. Ο Μπράουν Ιντέγε μετά από πάσα του Πάρντο άνοιξε το σκόρ για τον Ολυμπιακό στο 18ο λεπτό του αγώνα. Ο Κολομβιανός στο 42 εκμεταλλεύτηκε το λάθος του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού Βερέμκο και ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 2-0 για τους Ερυθρόλευκους. Στο 55 ο Ντομίνγκες με άψογο τρόπο πέτυχε το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Μπεν πέτυχε τον γκολ της τιμής για το Λεβαδιακό. Η 17η αγωνιστική του Super League ολοκληρώνεται αυτή την ώρα στη Μυτιλήνη, όπου η Καλονή υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι δεν έχουν στην αποστολή του τον Νίκο Καρέλη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βέλγιο και την Γκένκ. Ο Καρέλης θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στη βελγική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός από τη μεταγραφή του Νίκου Καρέλη θα εισπράξει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί κατά 1 εκατομμύριο υπό τη μορφή μπόνους βάσης συμμετοχών και γκολ του ποδοσφαιριστή. Ο διεθνής άσος θα υπογράψει συμβόλαιο με την Γκένκ μέχρι το 2019 με αποδοχές 500.000 ευρώ ετησίως. Αυτή την ώρα σε μια εντυπωσιακή τελετή θα απονεμηθεί η χρυσή μπάλα στην Ελβετία σε έναν από τους Νεϊμάρ, Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο. Ας δούμε το ρεπορτάζ από τα παρασκήνια. Στη μάχη του κόκκινου χαλιού, οι τρεις υποψήφοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τον Νεϊμάρ να κερδίζει στην παράταση χάρη στο αλλά Ντέιβιντ Μπάουι καπέλο του. Πρώτος έφτασε συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Αντωνέλα, ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος άφησε στην τουλάπα του τα μπορδορόδο κόκκινα και πουά κοστούμια και φόρεσε ένα απλό μαύρο κοστούμι με άσπρο πουκάμισο και παπιόν. Η στιλιστική του ατολμία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές του, οι οποίοι σχολίασαν με χιούμορ στο διαδίκτυο. Ο παλιός στιλίστας του Λιονέλ Μέση πιθανότατα απολύθηκε και ο νέος δεν είναι τόσο τολμηρός.
Τελευταίος για να κάνει εντύπωση έφτασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επιλέγοντας επίσης μαύρο κοστούμι, άσπρο πουκάμισο και παπιόν. Μόνο που φέτος αφήχθη σίγκλ και πόζαρε μόνος και έρημος φωτογράφους, αντίθετα με πέρσι όταν είχε στο πλευρό του την εκθαβωτική Ειρίνα Σάικ. Το χρυσό κοστούμι απονεμήθη στον Πολ Μποκμπά, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί, ως υβρίδιο Γιάννη Φλωρινιώτη και Τζιμπρίλ Σισε. Την παράσταση πάντως έκλεψε η όμορφη Ξανθιά, η οποία γνώρισε την αποθέωση κατά την άφηξή της, με τον κόσμο να της επιφυλάσει η υποδοχή που θα ζήλευαν ακόμα και ο Μέση με τον Ρονάλντο. Πολλά έχουν υποθεί για την φημολογουμένη κόντρα μεταξύ των δύο σούπερστάρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου, πριν την απονομή, ο Μέση έπλεξε το εγκόμιο του Ρονάλντο, ο οποίος ανταπέδωσε τα καλά λόγια με χιουμοριστική διάθεση. No, I think that what Cristiano has is lots of quality, lots of good things that every player would like to have as well. Yes, his left foot is really good and I'd like to have that. Έτσι έχουν τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, έως αυτή την ώρα. Συνεχής ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο από την ιστοσελίδα μας Star.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η ξένη ταινία Speed. Στη συνέχεια δείτε την εκπομπή στον Ενικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.